Να τα πούμε και στον αέρα, είχε δεχτεί. Τελικώ δεν τον έχουμε. Ε, αυτό που είπε. Δεν πειράζει, βγαίνει πολύ ο Αλέξη. Ε, είναι γνωστά αυτά που λέει ο Τόσιάλε. Μίλησε για εκλογέ. Είπε ότι οι εκλογέ είναι μονόδρομο. Αν συνεχίσουν σε αυτή τη ρότα οι δανειστέ. Κοιτάξτε. Αν συνεχίσουν, θέλω να λίγο να αποδραματοποιήσω το θέμα εκλογέ. Εμεί από την πρώτη στιγμή έχουμε πάρει μια εντολή και δουλεύουμε για μια λύση εντό αυτή τη εντολή. Από την πρώτη στιγμή κιόλα είπαμε ότι εμεί θα πρωτοτυπήσουμε. Αν οποιαδήποτε στιγμή δούμε ότι βγαίνουμε εκτό των ορίων αυτή τη εντολή, εμεί δεν θα αυθαιρετήσουμε. Το λόγο θα τον έχει ξανά ο ελληνικό λαό. Αν λοιπόν οι φανατικοί τη λιτότητα στην Ευρώπη επιλέξουν τον ακροτηριασμό τη Ευρώπη, επιλέξουν μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων, επιλέξουν να συνταγματοποιήσουν τη λιτότητα στη θέση τη δημοκρατία, τότε το λόγο θα τον έχει ξανά ο ελληνικό λαό. Εμεί θα μείνουμε πιστοί και θα δώσουμε μάχη μέχρι τέλου για να δοθεί μια λύση. Που θα δίνει προοπτική στη χώρα και θα κρατάει την κοινωνία όρθια. Mm -hmm. Από αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε βήμα πίσω. Και εδώ έρχομαι σε αυτό που λέει ο κ. Κουμουτσάκο. Μπορεί να του φαίνεται αντίφαση ότι από τη μία η συμφωνία έχει φτάσει κοντά και είμαστε στην τελική ευθεία, και από την άλλη ο Πρωθυπουργό γράφει ένα εντελώ ειλικρινέ άρθρο στη Μόντ. Μπορεί να μην έχουμε συνηθίσει από πολιτικού αρχηγού που κάνουν μια πλήρη ενημέρωση τη διαπραγμάτευση. Τι παραχωρήσει έχουμε κάνει. Πού έχουμε κάνει πίσω από το πρόγραμμά μα, τι διεκδικούμε από αυτή τη διαπραγμάτευση. Το άρθρο στη Μούντ είχε όλα αυτά τα στοιχεία και μάλιστα έθετε και ένα κρίσιμο ερώτημα για το μέλλον τη Ευρώπη. Αν η στρατηγική είναι ο διχασμό ή η αλληλεγγύη και η δημοκρατία. Mm -hmm. Και σε αυτό οφείλουν να τοποθετηθούν όλε τι πλευρέ, όλα τα κόμματα. Χαίρομαι που έχω έναν υφάλιο συνομιλητή από την αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν είναι όλοι οι συνομιλητέ τη αξιωματική αντιπολίτευση στην ίδια γραμμή με τον κύριο Κουμουτσάκο. Δεν είναι αλλά... υφάλιο, αλλά πολύ αυστηρό. Δεν μπερδεύεται την υφαλειότητα. Το δέχομαι. Το δέχομαι. Την δέχομαι αλλά Ξέρετε. η στήριξη που εσεί είπατε πριν λίγο και θεωρώ ότι είναι σήμερα πατριωτικό καθήκον 200. να στηριχτεί 200. η γραμμή τη διαπραγμάτευση. Μην μπερδεύετε κάτι. Μισό λεπτό, η να, υφαλειότητα να στην εκφορά του λόγου. Δεν μιλάω Δεν για την σημαίνει. εκφορά του λόγου. Ούτε λευκή Μι, μιλάω επιταγή. Μιλάω για τη σκέψη. Αντιθέτω, όταν είσαι νυφάλιο, μπορεί να είσαι αυστηρότερο. Δεν μιλάω για την εκφορά του λόγου. Μιλάω για την υφαλειότητα στη σκέψη. Λέω λοιπόν, σήμερα είναι κατά τη γνώμη μα πατριωτικό καθήκον να στηριχτεί η γραμμή μια ισχυρή. Εντολή που έχουμε λάβει από τον ελληνικό λαό ότι πρέπει η περίοδο των μνημονίων και τη κληρή λιτότητα να λάβει τέλο. Και οποιαδήποτε συμφωνία λύση πρέπει να δίνει προοπτική στη χώρα. Mm -hmm. Σε αυτό είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τη στήριξη από όλα τα κόμματα. Βλέπετε, κύριε Κορολάκη, εμεί κάπου... δεν θα κάνουμε πίσω, ακόμα και αν άλλα κόμματα είναι διατεθειμένα να μπουν σε οποιαδήποτε συμφωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι διατεθειμένο mm -hmm. να υπογράψει mm -hmm. οποιαδήποτε από, από συμφωνία. Από την πλευρά των δανειστών, βλέπετε σε κάποια σημεία να έχουν κάνει ένα βήμα πίσω. Από την πλευρά των δαριστών καταρχήν, βλέπουμε πολλές και διαφορετικές ταχύτητες και απόψεις να αναπτύσσονται. Δείτε τις χθεσινές δηλώσεις. Την ώρα που ο κύριος Ολάν έλεγε ότι βρισκόμαστε λίγες ώρες από τη συμφωνία, ο κύριος Σόιμπλε έλεγε ότι βρισκόμαστε πολύ μακριά και να μην περιμένουμε συμφωνία. Στο αυτά με βάση βλέπουμε, τα στοιχεία που λοιπόν, έχουμε. Και μεταξύ των ηγετών της Ευρώπης. Και μέσα στι χώρε της Ευρώπης. υπάρχουν προβλήματα και Έχουν των ζητήματα θεσμών, μεταξύ του. Υπάρχουν πολλέ και διαφορετικέ αξίε. Αυτό όμω μπορεί να το χρησιμοποιήσει η Αθήνα ή η Σκάι Σακαραμπόλα πάνω τη. Βεβαίω μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Το ουσιαστικό όμω είναι ότι σε αυτή την κρίσιμη φάση που βρισκόμαστε πρέπει να μην δοθεί καμία αμφιβολία, να μην αφαιθεί καμία αμφιβολία. Η Ελλάδα δεν θα συνεχίσει να είναι το πειραματόζωο του νεοφιλελευθερισμού στην Ευρώπη. Αυτό τέλειωσε στι εκλογέ του Γενάρη. Εμεί. Ανοίξαμε ένα δρόμο αξιοπρέπεια και για τον ελληνικό λαό και για του άλλου λαού τη Ευρώπη. Και αν κάτι φοβούνται και να κλείσουμε αυτό, αν κάποιο πρόβλημα υπάρχει στη σύγκρουση και στη διαπραγμάτευση δεν είναι το οικονομικό ζήτημα. Αλλά Δεν είναι το μέγεθο του χρέου που είναι το κυρίαρχο που οθεί του δανιστέ να κρατάνε αυτή τη θέση. Υπάρχουν χώρε πολύ μεγαλύτερε από την Ελλάδα με πολύ μεγαλύτερα ποσά χρέου. Το, το, το πολιτικό ζήτημα είναι το κυριαρχό. Το πολιτικό ζήτημα είναι το κυριαρχο που οθει του δανειστέ να κρατανε αυτη τη θεση υπαρχουν χωρε πολυ μεγαλυτερε απο την ελλαδα με πολυ μεγαλυτερα ποσα χρεου το πολιτικο ζητημα ειναι το κυριαρχο το πολιτικο ζητημα ειναι το κυριαρχο και αυτό γιατί, αν η Ελλάδα πετύχει και η νέα κυβέρνηση καταφέρει να βγάλει τη χώρα από την κρίση με την κοινωνία, όρθια αν καταφέρει να αμφισβητήσει τη λιτότητα, αν τα αποτελέσματα στι δημοτικέ εκλογέ στη Μαδρίτη και στη Βαρκελόνη ναι. γίνουν θέλω, ένα θέλω, παράδειγμα για ολόκληρη την Ευρώπη, επιστρέψουμε... τότε αμφισβητείται η μονοκρατορία τη λιτότητα και του δόγματο τη Γερμανία τα τελευταία το χρόνια. Το θέλω να σα πω ότι αυτή είναι μια απόφαση τη κυβέρνηση. Εγώ από την πλευρά μου, αυτό που έχω να πω είναι ότι από την πρώτη στιγμή που έχουμε εκλεγεί, έχουμε κρατηθεί όρθιοι εκπληρώνοντα όλε μα τι υποχρεώσει και είναι σαφέ σε όλου ότι η χώρα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στραγγαλισμού οικονομικού ω μέσο εκβιασμού και κανένα δεν μπορεί να αντιζητήσει τα ρέστα. Ξέρανε ότι εμεί έχουμε τη διάθεση να πληρώσουμε, αλλά ξέρανε επίση ότι ποτέ δεν θα βάλουμε σε ρίσκο μισθού και συντάξει για να πληρώσουμε μια δόση. Η πίεση του χρόνου δεν είναι πίεση μόνο προς την ελληνική πλευρά, είναι πίεση προς όλες τις πλευρές. Και αν αυτή η πίεση είναι υπαρκτή, τότε πρέπει να αποσύρουν προτάσεις σαν και αυτές που κατέθεσαν χθε και να έρθουν στο τραπέζι της συζήτησης με νυφάλιες προτάσεις που διασφαλίζουν την ενότητα και τη δημοκρατία στην Ευρώπη σαν και αυτή που καταθέσαμε εμείς. Άρα αν πληρώσουμε αύριο το Ταμείο αυτό μπαίνει, ρισκάρουμε μισθού και συντάξει. Εγώ, εγώ είμαι γραμματέα τη Κεντρική Τράπεζα. Με Εντρομής την ύπαρξη κατάσταση, του κατάσταση ρωτάω. Δεν είμαι ούτε στο Υπουργείο Οικονομικών, ούτε έχω εποπτεία του Ταμείου. Εγώ λέω ότι αυτό που έχει πει η κυβέρνηση και πιστεύω ότι θα το τηρήσει είναι ότι προσπαθεί μέχρι τέλου να εκπληρώσει τι υποχρεώσει τη. Σε αυτό όμω υπάρχουν όρια με βάση την οικονομική ασφυξία στην οποία βρισκόμαστε και δεν θα ρισκάρει αυτή η κυβέρνηση ποτέ μισθού και συντάξει για να πληρώσει δόσει. Πρέπει να πάρουν όλοι την ευθύνη του. Θα